Η γυναική ομάδα πόλο του Όφη φέτος έδειξε την δύναμή της, μπορούμε να πούμε, και έχει μπροστά της ένα Final Four, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να γίνει και στο Ηράκλειο και να διεκδικήσει ακόμα και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια καλή πορεία. Ξεκινήσαμε έτσι σχετικά με κάποιες δυσκολίες, γιατί με κάποιες κοπέλες δεν είναι εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Για στην Αθήνα θέλαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Στη συνέχεια, παιχνίδι με παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας. Πήραμε αρκετές νίκες, κάναμε καλά παιχνίδια και προκριθήκαμε στο Final Four, ναι. Ξεκινήσαμε τη φετινή προσπάθεια στείνοντας κάτι από την αρχή. Τοποθετήσαμε τον πύχη στο Final Four. Θέλαμε να είμαστε στο Final Four στις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Το πετύχαμε παίζοντας ωραία, παίζοντας όμορφα παιχνίδια. Άξια νομίζω είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε πλέον εκεί πέρα είναι μια διαδικασία που και ειδικά στα πλαίσια των τελευταίων ετών, που ακόμα και μια αρρώστια και μια ασθένεια μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, μπορούμε πραγματικά να πάμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε. Με χαρές και με λύπες, να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι που κλείνει την κανονική σεζόν. Ξεκινώντας από τη χρονιά, όντως είχε και πολλές χαρές και πολλές λύπες. Σε μάχη είμαστε από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με μια ομάδα που έχει το μακράν χαμηλότερο μέσο ηλικία στην κατηγορία. Είμαστε μέσα στους στόχους μας ξεκάθαρα. Γίνεται πολλή δουλειά και ενδεικτικό είναι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη τουλάχιστον 25 παιδιά. Μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία αυτή που πήρατε για την αιμοδοσία. Η κοινωνία μας το χρειάζεται, οι μέρες είναι σίγουρα δύσκολες και οι σύλλογοι πρέπει να δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, οι σύλλογοι και ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι παιδείας. Εμείς έχουμε παιδιά, θέλουμε να τα εκπαιδεύσουμε και να τα βάλουμε σε κάποιες ράγες και εθελοντισμού και προσφοράς στην κοινωνία. Μπορεί η ενέργεια να φαίνεται σαν κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά στα δικά μου τα μάτια, στα δικά μας τα μάτια είναι κάτι αυτονόητο. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό που μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια εκλείπει σε κάθε άτομο και θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα.